Την Τετάρτη το πρωί, οι γιατροί καρδιά είχαν συνάντηση με τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Μαρουνιά και εικονίτη κ. Παντελεήμων, όπου εκεί διαπιστώθηκε ότι βοηθούν σχολείο του Καμερούν, το οποίο είχε επισκεφτεί πρόσφατα ο Σεβασμιότητα. Καλωσορίζω στην έδρα τη Μητροπόλεω μα του γιατρού τη καρδιά, έτσι όπω του γνωρίζουμε, οι οποίοι ήρθαν στην περιοχή μα για να προσφέρουν και αυτή τη δική του βοήθεια. Και μάλιστα με την κυρία Ελένη Σωτηρίου, η οποία προείσταται αυτής της προσπάθειας, θυμηθήκαμε και μου θύμισε γεγονότα και περιστατικά της διακονίας μου όταν κληρικός υπηρετώντας τη Μητρόπολη της Ξάνθης μετέβη στην Αφρική και μάλιστα στο Βόρειο Καμερούν για να προσφέρουμε και εμείς εκεί τις βοήθειες των ανθρώπων. Έτσι σήμερα όλα αυτά ήρθαν στο μυαλό μου και ανταλλάξαμε εμπειρίες, αυτά που ζουν αυτοί σε τακτά χρονικά διαστήματα, αυτά που έζησα εγώ πριν από λίγα χρόνια, και στέλνω στους ανθρώπους εκεί τις ευχές μου, τόσο στο Μητροπολίτη Καμερούν και σε όλους τους συνεργάτες του, τους οποίους γνωρίζω, αλλά όμως και ευχαριστώ και τους ανθρώπους, τους γιατρούς της αγάπης και την κυρία Ελένη Σωτηρίου που προείσταται αυτής της προσπάθειας. Τους ευχαριστώ για την προσφορά τους στο δικό μας τόπο. Ο Θεός να τους έχει καλά, και μάλιστα θα επαναλάβω και αυτό που μου είπε εκείνη στις κατηδίαν συναντήσεις μας, ότι μέσα από τους ελάχιστους αδελφούς γνωρίσαμε τον Χριστό. Αυτή είναι η αλήθεια, και αυτό έτσι θα ήθελα να μείνει και σε όλους τους τηλεθεατές μας, σε όλους αυτούς που μας παρακολουθούν από τους τηλεοπτικούς τους δέκτες, ότι με την προσφορά στον αδελφό μας, στον ελάχιστο αδελφό μας, δανείζουμε στον Θεό. Για τη συνάντηση μίλησε η Αντιπρόεδρος των Γιατρών Καρδιάς, κυρία Ελένη Σωτηρίου. Είναι σημαντικό όταν ερχόμαστε σε ένα μέρος να βλέπουμε πρώτα τους άρχοντες, και πιστεύω ότι η Εκκλησία μας σήμερα είναι αυτή που προσφέρει, και όχι μόνο βέβαια, και γι' αυτό και εμείς είχαμε την ευκαιρία και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκε αυτά τα λίγα πράγματα που προσφέραμε, όσα ήταν αυτά. Ο τόπος μας χρειάζεται αυτή τη στιγμή μεγάλη, μεγάλη βοήθεια. Γι' αυτό και εμείς έχουμε λατώσει κατά κάποιο τρόπο κάπως τις αποστολές μας στο εξωτερικό, όμως δεν μπορούμε και εκεί να γυρίσουμε την πλάτη, γιατί υπάρχουν και εκεί πολλές ανάγκες. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε, και αυτό κάνουμε.